Μια βροχερή, κρύα νύχτα το χειμώνα, τέσσερις φίλες αποφασίζουν να κάνουν ένα πιτζάμα πάρτι. Οι δύο από αυτές, η Ερίκα και η Έμιλη, βρίσκονται ήδη στο διαμέρισμα της Βικτόριας. Αναρωτιόντουσαν πού ήταν η Δανάη, καθώς είχε καθυστερήσει. Αποφασίζουν τελικά να την πάρουν τηλέφωνο. Αυτή δεν απαντάει. Τότε ακούγεται ένα χτύπημα στην πόρτα. Η Έμιλη σηκώνεται να ανοίξει. Όμως δεν ήταν κανείς. Παραξενεμένη, λέει στις άλλες ότι δεν εμφανίστηκε κανείς. Και ακριβώς εκείνη τη στιγμή ξαναχτυπάει η πόρτα. Αυτή τη φορά η Έμιλη με τη Βικτόρια και την Έρικα στο πλάι της ανοίγει την πόρτα. Τότε εμφανίζεται επιτέλους η Δανάη. Σκέφτονται ότι αυτή ήταν που τους χτύπησε προηγουμένως την πόρτα. Και η Δανάη τους επιβεβαιώνει πως δεν ήταν αυτή. Έτσι συνεχίζουν τη βραδιά τους ξεχνώντας ό,τι έγινε. Η ταινία τελείωσε. Όλες μαζί ξεκινούν να ετοιμάζονται για ύπνο. Κατά τη διάρκεια της νύχτας ακούγεται ένας παράξενος ήχος. Η Έμιλη ξυπνά στο άκουσμα αυτού του θορύβου και παρατηρεί πως η Δανάη που κοιμόταν δίπλα της λείπει και ξυπνά τις υπόλοιπες. Αποφασίζουν να την πάρουν τηλέφωνο. Ακούνε το κινητό της να χτυπάει έξω στο διάδρομο. Όλες μαζί βγαίνουν να την ψάξουν, ακολουθώντας τον ήχο του τηλεφώνου στο σκοτεινό διάδρομο. Εντοπίζουν το τηλέφωνο, αλλά όχι εκείνη. Κλείνουν το τηλέφωνο και ξαφνιασμένες κοιτούν η μία την άλλη. Ξαφνικά, έρχεται ένα μήνυμα στο τηλέφωνο της Δανάης. Αυτό που τους ευνηδιάζει είναι ότι ο αποστολέας του μηνύματος είναι η ίδια, η Δανάη.